από την Τιέντο το 1930, στην Μπραζούκα το 2014 και πλέον στη Telstar 18, την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ της Ρωσίας. Μπάλα σε στυλ ρετρό, η οποία θυμίζει άλλες εποχές και παλαιότερες διοργανώσεις, με βάση της το άσπρο και το μαύρο και μακριά από τα πολλά χρώματα των προηγούμενων διοργανώσεων. Η Telstar 18 ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις από το Μουντιάλ του 1970 και από ποδοσφαιριστές θρύλους όπως ο Πελέ, ο Γκέρτ Μίλερ, ο Χωακίν το Φακέτη και ο Μπόμπι Μουρ, σύμφωνα με τη FIFA κατά την επίσημη παρουσίαση της μπάλας στη Μόσχα. Η πρώτη πολύχρωμη μπάλα σε Μουντιάλ με την ονομασία Tricolore έκανε την εμφάνισή της στη διοργάνωση του 1998 στη Γαλλία. Στα αξιοσημείωτα, το γεγονός πως το πρώτο Μουντιάλ του 1930, για πρώτη και μοναδική φορά, ο τελικός διεξήχθη με δύο μπάλες. Στο πρώτο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν με την Τιέντο και στο δεύτερο με την T-Model. Πάντως, για να δείτε πόσο προχώρησε η τεχνολογία από τότε, η μπάλα του φετινού Μουντιάλ έχει το δικό της microchip. Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση και την ανάλυση της ταχύτητας και της τροχιάς της, έτσι ώστε να γνωρίζουν άπαντες πόσο δυνατά σουτάρουν τα μεγάλα αστέρια του φετινού Μουντιάλ.